Στην αντεπίθεση πέρασε η δημοτική παράταξη Λαρισαίων Κοινών σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες περί παράτιμων προσλήψεων στο δημοτικό οδείο της πόλης. Τα στελέχη της μίλησαν για σκοτεινά σημεία παρά της Επιτροπής Αποκλεισμό Καταξιωμένων Μουσικών από το διαγωνισμό, αλλά και μη εφαρμογή του νόμου που επιτάσσει ότι εφόσον ο ΑΣΕΠ διαπιστώνει παρατυπίες ή παρανομίες, πρέπει άμεσα να απολυθούν όσοι προσλήθηκαν με αυτή τη διαδικασία. Ήταν στις 25 Δεκάτου του 2021, κάναμε αίτηση για την παραλαβή αντιγράφου εκθέσεως του ΑΣΕΠ, στην οποία αναφέρονταν παρατυπίες στην πρόσληψη υπαλλήλων στο ΟΔΙΟ, δεν φανταζόμασταν ότι θα κλωτσούσαμε σφικοφολιά. Από τους νεολογισμούς του Δημάρχου περί εισαγγελικής παρακλήσεως και τις συνεχείς υπαναχωρήσεις, τις ύβρις, τις υπεκφυγές, τις απειλές και τις απόπειρες φήμωσης, χαμένη βγαίνει η πόλη. Πολύ περισσότερο που με βάση αυτά που έχουμε βρει, δεν ισχύει καθόλου το ότι επειδή ο διαγωνισμός ήταν εκτός ΑΣΕΠ, το ΑΣΕΠ δεν έχει λόγο. Το ΑΣΕΠ όχι μόνο έχει λόγο, αλλά εάν βρει παρατυπίες οι οποίες δεν μπορούν να διορθωθούν ή δεν διορθώνονται, υπάρχουν πολύ μεγάλες επιπτώσεις στους υπαλλήλους. Υπάρχει απόλυση των υπαλλήλων και μάλιστα χωρίς αποζημίωση. Δεν το λέω εγώ, το λέει το άρθρο 5 κάθε σύμβασης που έχει υπογραφεί για κάθε υπάλληλο στο Δημοτικό Οδείο σε εκείνη την συγκεκριμένη περίπτωση. Περιμένουμε από το Δήμαρχο να δώσει στη δημοσιότητα, αν δεν θέλει να το δώσει σε εμάς, την περιβόητη έκθεση του ΑΣΕΠ, να αλλάξει ρότα, να αρχίσει να φέρεται δημοκρατικά και να μην θεωρεί ότι μπορεί με απειλές ή με πολιτικάντικες μεθόδους να σκεπάσει, να κουκουλώσει θέματα που αφορούν την πόλη. Από την πλευρά του επικεφαλής Λαρισαίων Κοινών, Κώστας Βαϊούλης, ανέφερε ότι από τη στιγμή που το Δημοτικό Οδείο επιχορηγείται ετησίως από τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων με 1 εκατομμύριο ευρώ, είναι αυτονόητο το καθήκον και το δικαίωμα κάθε Δημοτικού Συμβούλου να ζητά τον έλεγχο. Σήμερα ζούμε μια περίοδο στην οποία το αυτονόητο δεν θεωρείται δεδομένο. Το Δημοτικό Οδείο Λάρισας επιχορηγείται ετήσια με 1 εκατομμύριο ευρώ από τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων και αυτό σημαίνει ότι είναι αυτονόητο το δικαίωμα και το καθήκον κάθε Δημοτικού Συμβούλου να ζητάει τον έλεγχο του. Η αναφορά του κυρίου Νάρη και της Λαρισαίων Κοινών στις παρατυπίες της εκθέσεως του ΑΣΕΠ αφορούν την περίοδο 2019, όπου η Τριμελής Επιτροπή που ήταν υπεύθυνη για να διεξάγει τον διαγωνισμό προσλήψεις ορομιστίων μουσικών παραιτήθηκε με πολύ μεγάλη αγανάκτηση και θόρυβο, θεωρώντας ότι η προκήρυξη του διαγωνισμού, η όρεξη του διαγωνισμού δεν ήταν οι πρέποντες. Αυτό προφανώς εξετάζει το ΑΣΕΠ και αυτό αποκρύπτει ο κύριος Σάπκας. Όπως τονίστηκε από την παράταξη, θα συνεχίσουν την έρευνα στην υπόθεση όσο το γνωστοποιηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.